Εκεί λοιπόν που ο θεατής στην αρχή ξεκινάει, λέει, όπ, τι γίνεται. Μου λένε πολλοί ότι στην αρχή τρομάξαμε, λέμε πώς φέρεται αυτός έτσι στη θεία του κλπ. Εκεί που νομίζει ο θεατής ότι αρχίζει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, τι παιχνίδι παίζεται, ξαφνικά τρώει μια σφαλιάρα και όλα πάλι ξεκινάνε πάλι από την αρχή. Το έργο είναι πραγματικά, άκουγα και πριν τον Πέτρο, είναι ένα γράμμα ελπίδας. Που το χρειαζόμαστε. Ένα γράμμα ελπίδας, ναι, στο σύγχρονο άνθρωπο, στον άνθρωπο που όλο αυτό το διάστημα. Όλο αυτό, όχι το διάστημα, όλο αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κοινωνικό πολιτικό σύστημα, τον σπρώχνει σε μια απέραντη μοναξιά και έναν τρόπο ζωής που δεν νομίζω ότι καθόλου τη θέλει ο ίδιος. Ένα σύστημα που τον διώχνει έξω από την πραγματική φύση και την έννοια της λέξης άνθρωπος, το ανοθρόσκο. Ένα έργο που μιλάει για αγάπη, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να ζήσουμε ο ένας χωρίς τον άλλον και η αγάπη μπορεί να λυτρώσει και να γιατρέψει κάθε πόνο. Σημασία έχει να αγαπάς, λοιπόν, υπότιτλος του έργου. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά την παράσταση έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο που μπορούμε να το ανακοινώσουμε? Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Υπάρχουν διάφορα σχέδια. Ωραία, Θεσσαλονίκη θα μείνετε πόσο? Αυτό νομίζω μέχρι τις 18 Μαρτίου, γιατί μετά το θέατρο είναι δοσμένο. Μάλιστα. Ωραία, οπότε προσκαλούμε όλους τους Θεσσαλονικείς να σας τιμήσουν με την παρουσία τους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.